Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, τώρα που κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του, ο Αποστόλης καταφέρνει να κλείσει μια συμφωνία που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην περιουσία του. Την ίδια στιγμή, ο Πάρης ξεσπά τα νεύρα του στην Όλγα, η οποία τον αναστατώνει με τη συμπεριφορά της και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη ένταση στο σπίτι. Ένταση επικρατεί όμως και ανάμεσα στο Σίμω και την Αμαλία, οι οποίοι λίγες ώρες πριν παντρευτούν βρίσκονται μπλεγμένοι στα δίχτυα του σχεδίου που έχουν καταστρώσει η Βικτόρια με τη Δωροθέα. Φαίνεται πως ο στόχος τους να διαλύσουν αυτό το γάμο θα επιτευχθεί, αφού ο Σίμος, επηρεασμένος από τα λόγια τους, βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημα της ζωής του. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος υπερισχύει ο ερωτάς του για την Αμαλία και ο γάμος δεν ακυρώνεται. Μητέρα και Νονά, απογοητευμένες που δεν κατάφεραν να του αλλάξουν γνώμη, σκέφτονται τις επόμενες κινήσεις τους και η Δωροθέα βάζει άλλη μία τρικλοποδιά στην Αμαλία, ξεσηκώνοντας το Σίμο εναντίον της. Μετά το γάμο, ο Σίμος Περιχαρής παίρνει φωτογραφίες από την τελετή για να τις δείξει στο γραφείο και μία από αυτές φτάνει στα χέρια του Ντίνου. Παρατηρώντας προσεκτικά, ταράζεται καθώς αυτό που βλέπει τον γεμίζει με αμφιβολίες. Την ίδια στιγμή, μία κουβέντα του Ρένου με το Φώτη καταλήγει σε μία φοβερή αποκάλυψη για το κοινό του παρελθόν στο ορφανοτροφείο. Μία αποκάλυψη που θα συντρίψει το Σίμο, ο οποίος θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει όσα πίστευε μέχρι τώρα για το μεγάλο του εχθρό Ντίνο Παπακώστα. Θυμωμένος και απογοητευμένος από όσα έμαθε, ξεσπά όλη την οργή στη Βικτόρια, κατηγορώντας την ότι τόσα χρόνια το χρησιμοποιούσε, λέγοντας του ψέματα ότι δήθεν ο Ντίνος ήταν το παιδί που τον έριξε από τις σκάλες όταν ήταν στο ίδρυμα. Πλέον όμως ξέρει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, αφού το παιδί εκείνο αποδεικνύεται πως ήταν ο Φώτης. Η Βικτόρια καταφέρνει διατηρήσει την ψυχραιμία της και το απαντά πως δεν είναι σίγουρη ότι αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά και όταν βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, του ξεκαθαρίζει πως δεν έχει δίκιο, προφανώς έπεσε και εκείνη θύμα της ίδιας πλάνης, η οποία τους έφερε εδώ. Όμως ο Σίμος δεν πιστεύει πια τίποτα από όσα του λέει και αποφασίζει να μείνει όσο μπορεί μακριά της.